Φορτηγά με διακριτικά των Ηνωμένων Εθνών γεμάτα με ανθρωπιστική βοήθεια φτάνουν στην συνοριακή πόλη της Ράφα, όπου έχει συγκεντρωθεί περίπου το 80% των κατοίκων της Λωρίδας της Γάζας. Την Παρασκευή, το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, το κύριο δικαστικό όργανο των Ηνωμένων Εθνών, διέταξε το Ισραήλ να λάβει μέτρα για την βελτίωση της ανθρωπιστικής κατάστασης στον Παλαιστινιακό θύλακα, ανοίγοντας περισσότερα περάσματα για να μεταφερθούν στον πληθυσμό φαγητό, νερό, καύσιμα, φάρμακα και άλλα είδη πρώτης ανάγκης. Από τις Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις συνεχίστηκαν οι ρήψεις από αέρος ανθρωπιστικής βοήθειας. Μια μέθοδος που ωστόσο δέχεται επικρίσεις και αντιμετωπίζεται με σκεπτικισμό από οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων αλλά και αξιωματούχους του ΟΗΕ. Όπως αναφέρουν, με τον τρόπο αυτό, η βοήθεια που δίνεται είναι περιορισμένη σε σχέση με τις οργανωμένες μεταφορές με φορτηγά και δεν φτάνει απαραίτητα σε εκείνους που την έχουν πραγματικά άμεση ανάγκη. Στο μεταξύ, περίπου 9.000 ασθενείς από την Λωρίδα της Γάζας πρέπει να μεταφερθούν επιγόντως από εκεί για θεραπεία, καθώς στο Παλαιστινιακό έδαφος έχουν απομείνει μόνο 10 νοσοκομεία, τα οποία λειτουργούν στο ελάχιστο, προειδοποίησε ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Τουλάχιστον 32.705 Παλαιστίνοι σκοτώθηκαν και πάνω από 75.000 τραυματίστηκαν από την έναρξη του πολέμου, σύμφωνα με το ελεγχόμενο από την Χαμάς Υπουργείο Υγείας. Οι Ισραηλινές επιχειρήσεις συνεχίστηκαν και το Σάββατο. Σειρά εκρήξεων ακούστηκε στην Χάν Γιουνίς, ενώ αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι υπήρχε καπνό σε καταβλισμό προσφύγων. Και αυτά ενώ μία ημέρα πριν ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι το Ισραήλ θα επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με την Χαμάς σε αναζήτηση εκεχηρίας, με αντάλλαγμα την απελευθέρωση Ισραηλινών ομήρων.